πού να τα ζω, πώς ήρθε η πολική αρκούδα δηλαδή. Τη φαντάστηκα έτσι μεγαλόσωμη, έτσι ωραία, χοινοδοτή. Ναι. Να πηγαίνω να κάνω έτσι. Στο σπίτι, ναι. Ναι. Να αυτό. Μια αρκούδα πάνω κάτω. Πολύ, πολλά φυσιολογικό να έχει. Πολλά φυσιολογικό. Ενώ τα άλλα. Μια φυσιολογική απάντηση. Με μένα μιλάς. Μα τι ωραία που τα είπατε. Λοιπόν, τα είπαμε πάρα πολλά ωραία. Ναι. Δεν θα πεις πολλά πολλά για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί. Γιατί άμα θα αρχίσει να μιλάει τώρα, θα μιλάει 5 λεπτά. Και έχουμε μέχρι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία, ξεκινάω. Άμα θα μιλήσει 5 λεπτά, οπότε όχι. Ξεκινά κατευθείαν με το παιχνίδι. Εξήγησε το παιχνίδι πώς παίζεται. Θα μάθουμε κυπριακά. Θα μάθουμε από πού προήλθαν τα ονόματα των χωριών της Κύπρου μας. Εκφράσεις, λέξεις, όμορφα. Δίνω επιλογές σε όλα. Θα ακούς αυτό που σου λέω. Θα ακούσεις επιλογές και θα αποφασίζεις. Εντάξει. Ναι. Έβαλες μου, μην παρεκκλήσω μέσα. Είσαι από παρεκκλήσω. Ναι. Όχι. Έχω βάλει άλλα χωριά όμως. Έχω βάλει. Θα παραμείνω. Θα πάω Λάρνακα. Α? Θα παραμείνεις ή θα πας. Θα παραμείνω. Όχι, θα πάω Λάρνακα τελικά. Λάρνακα. Ξεκινάμε πάντα με καλεσμένο, την καλεσμένη μας. Επέλεξε για σένα το χωριό Αγγλισίδες. Αγγλισίδες. Έχεις πάει ποτε? Νομίζω περνούμε όλοι, ναι. Από τη Λεμεσό για να πάω Λάρνακα, νομίζω ότι. Λοιπόν, θα σου πω τις τρεις εκδοχές για το όνομα. Σύμφωνα με τον Σίμο Μέναρδο. Με συγχωρείτε, από τη Μεγάλη Κυπριακή Κυκλοπαίδεια, αναφέρει πως το όνομα του χωριού προήλθε από τον πρώτο οικιστή, εντάξει, της περιοχής, λεγόταν Εγκλήσιος και πήρε το όνομά του από το όνομα αυτού του πρώτου οικιστή, του Εγκλήσιου. Που πήγε να μείνει εκεί. Ναι. Εγκλήσιος. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει πως επί Φραγκοκρατίας, όταν παίζει πολύ. Η Φραγκοκρατία παίζει πολύ. Ναι, ήταν μια περίοδο. Ναι, παρακολουθεί και βλέπει. Ναι, ήταν μια περίοδο που στην Κύπρο έτσι, οι Φράγκοι ήταν γενικότερα. Έκαναν διάφορα στο νησί. Όταν ήρθαν λοιπόν οι Φράγκοι επί Φραγκοκρατίας, έφεραν στο νησί την αλυσίδα. Οι Φράγκοι δεν θα έρχονταν επί γενετοκρατίας. Επί Φραγκοκρατίας ήρθαν οι Φράγκοι. Απλά άλλο. Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να βάλω και κάτι. Ναι. Όταν ήρθαν λοιπόν αυτοί. Οι Φράγκοι έφερα ναι. Στην Κύπρο για πρώτη φορά τις αλυσίδες. Οι αλυσίδες αυτές τις χρησιμοποιούσαν να κλείνουν τις πόρτες των παλατιών που έκτιζαν τις μεγάλες τις πόρτες, τις κύριες. Βάλαν τους αλυσίδες έτσι ώστε όταν έρχεται κάποιος κατακτητής να μπει μέσα, να μην μπορεί να μπει λόγω της αλυσίδας. Okay. Εντάξει, βρέθηκαν από. Γίνηκαν ανασκαφές στην περιοχή και βρέθηκαν αλυσίδες. Που τότε, μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Και έτσι λένε ότι πήρε το όνομά του το χωριό από τις αλυσίδες, επί Φραγκοκρατίας. Οι αλυσίδες έγιναν αγγλισίδες δηλαδή. Ναι, στο πέρασμα των χρόνων χρόνο, ναι, παραφράζονται και γίνονται, ναι. Και τρίτη εκδοχή, Μαρία μου, αναφέρει πως ένας Άγγλος επισκέπτης που ήρθε στο νησί, καθώς περπατούσε στα βουνά του χωριού, έχει έτσι μικρά βουνά εκεί, έχασε τη γυναίκα του. Εντάξει. Τότε άρχισε να την ψάχνει έντρομος, ρωτώντας τους χωριανούς, Άγγλης, είδες? Η Άγγλης ποιος ήτανε? Η Εγγλέζα. Η Εγγλέζα. Η Εγγλέζα. Ναι. Άγγλης, είδες? Εντάξει. Ναι. Ενώντας, ρε παιδί μου, είδες καμιά Άγγλης. Αγγλίδα. Ναι. Αυτή η ιστορία διαδόθηκε αμέσως στην ευρύτερη περιοχή εκεί από ένα πλανόδιο έμπορο που πήγαινε ναι. Σε καφενή για να πιει καφέ και έλεγε αυτή την ιστορία. Έτσι, όποτε τον έβλεπαν, έλεγαν. Αγγλισίδες. Ναι, και έτσι ότι το όνομα του χωριού προέκυψε από αυτό την ιστορία. Από τον Άγγλο που έχασε τη γυναίκα του και έψαχνε την Άγγλις. Είδες. Πολύ μεγάλη φαντάσια. Λοιπόν, ναι. Το τρίτο δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι το τρίτο. Όχι. Τώρα είναι αλυσίδες. Όχι, είναι το πρώτο. Το πρώτο. Από τον πρώτο οικιστή, τον Εγκλήσιο. Ναι. Κοιτάξω η κάμερα μου. Κοιτάξτε την κάμερα σου. Έχασες. Τι είναι αλυσίδες. Τι είναι. Αγγλισίδες. Τε αλήθεια τώρα. Στην επίσημη σελίδα του χωριού υπάρχουν τις εκδοχές. Ναι. Τις δύο δεν τις έχω πει. Είναι και τρεις. Πιστεύω ότι είναι και τρεις βάσιμες. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποια επικρατέστερη. Τε αλήθεια τώρα. Είναι από το Αγγλισίδες. Oh yes. Άτε. Ναι, η μία από τις τρεις εκδοχές είναι το Άγγλις είδες. Εγώ δεν πήρα τις δύο πρώτες που ήταν από κάποιαν πώς το λένε,
Είναι η εγκλήστρα αγαπητή μοναχού. Τα άφησα αυτά, έκανα δύο δικές μου ιστορίες και άφησα το τρίτο που θεωρείται σαν μια από τις τρεις εκδοχές. Είναι από το Άγγλις. Είναι ευτυχώς που δεν χρήθηκα για να μην γίνουμε ρεζίλ. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή από την, εγκλήστρα κάποιου μοναχού και από τις πολλές υπόλοιπες εκκλησίες. Εντάξει, αυτά δεν τα αναφέραμε, αναφέραμε την τρίτη. Το πιο περίεργο δηλαδή. Το πιο περίεργο. Μα έχουμε δει εδώ στο παιχνίδι ότι πολλά χωριά έχουν βγει από περίεργες ιστορίες. Ανδρέα μου, πάρε ένα μηδέν τώρα. Να πιάσω κουλούρι. Ένα κουλουράκι, ναι. Περνάμε στην Πλατανιστάσα. Εντάξει, επαρχία Λευκοσίας, ναι, πάνω ψηλά, ωραία. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει πώς το όνομα του χωριού. Είναι μια στάσα που έκατσε κάτω από ένα πλατάνι. Όχι. Αν έχεις πάει ποτέ στην Πλατάνη στάσα. Έχω πάει. Είδες τον πλάτανο το μεγάλο. Ναι. Έχει έναν τεράστιο πλάτανο που σου είναι ένα κούφαμα μες στη μέση που πάει σου καλή φωτογραφία. Εντάξει, αυτός ο πλάτανος... Ο πλάτανος χρονολογείται, παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και έτσι πήρε το όνομά του από αυτόν τον πλάτανο. Που είναι στην, ναι, που είναι μέσα στη μέση του χορκού. Του χορκού. Ναι. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει πως το όνομα του χωριού προέλθε από την ύπαρξη ενός φράγκικου παλατιού, πάλι επί καιρό φραγκοκρατίας, μιας βασιλικής οικογένειας, Ανδρέα μου, που πήγε εκεί στην περιοχή, στο κέντρο της κοινότητας, τάξη και φτιάξει το παλάτι. Τότε ελέασε Παλατιστάσα, από το παλάτι Παλατιστάσα. Το Στάσα γιατί το λέγανε. Στάση. Μια στάση εδώ. Βγαίνουν λεωφορείο. Να ξαποστάσουν. Να ξαποστάσουν. Να ξαποστάσουν, όχι από τη στάση λεωφορείου. Ναι, νομίζω ρε παιδί μου ότι το Παλατιστάσα σημαίνει μια περιοχή που έχει έναν παλάτι. Ναι. Τούτο ρε παραφράστηκε στο πέρασμα του χρόνου και έγινε πλατάνι. Πλατανιστάσα. Γιατί έφυγε το παλάτι και στην θέση του μπήκε ένα πλατάνι. Έχει πάρα πολλού πλάτανου, ναι. Και τρίτη εκδοχή, Ανδρέα μου αναφέρει πως στο χωριό υπήρχε ο Αναστάσης. Ποιο? Ο Αναστάσης. Ένα παλιό κάτοικο πριν πάρα πολλά. Τι, καμίς είμαστε εκεί, θέμα. Κιαστική. Αρχές του 1800. Κόρη, τι κάνεις τσάφε. Βλέπω την κάμπη, το πόδι, πάνω κάτω, δεν γίνεται άλλο. Αφού είδα ότι δεν φαινόταν γι' αυτό. Ναι, φαινόταν, είδα το εγώ όμως. Τέλος, στην τρίτη εκδοχή. Αναφέρει, Ανδρέα μου, ότι στο χωριό, στα αρχές του 1800, υπήρχε ο Αναστάσης. Ήταν ένας τεράστιος. Λέει ότι ήταν. Ψηλός. Ναι, ήταν πολλά πληθωρικό. Άμα τον έβλεπα νύχτα, να μην πω τη συνέχεια. Ναι. Εφόνταν όλοι. Εντάξει. Ο συγκεκριμένο είχε πλατυποδία. Εντάξει, είχε πλατιά πόθηκε. Ήταν μεγάλο. Είχε και πλατυποδία. Μα που δείξει και τα δικά μου τα πόδια. Τα δικά μου δεν έχουν πλατυποδία. Γιατί τα δείχνει. Απλά θέλω να δείξω την πλατυποδία, εντάξει. Άρα λοιπόν το όνομα του χωριού λένε οι χωρικοί, αν πάει στο καφενέτζο, αμέσω το πού την ιστορία του τούτη και λένε τις πολλά ωραία περιγραφικά. Ότι, ότι προήρθε από το όνομα του Αναστάση, πλατά, είχε πλατιά πόδια, πλατά νιστάσα. Από το πλατή πόδι του Αναστάση. Είναι αυτές οι τρεις εκδοχές για το χωριό Πλάτα Νιστάσα. Το πρώτο θα πω. Το πρώτο. Από τον πλάτανο που βρίσκεται στη μέση του χωριού με το κούφωμα που κάνει τις φωτογραφίες. Ναι. Κάμερα σου. Τη κάμερα σου γρήγορα. Είναι λάθος. Είναι δεύτερη εκδοχή από το φράγκικο παλάτι που ήταν Παλατιστάσα. Στην πορεία ήταν η περιοχή που ήταν το παλάτι. Παραφράστηκε και έγινε Πλατανιστάσα. Υπάρχει και μια εκδοχή για τους πλάτανους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει πλάτανος στη μέση του χωριού. Ωραία. Πάμε γρήγορα. Λέξεις. Πάμε στις λέξεις, ναι, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Ωραία. Τι είναι? Περνάμε στη λέξη. Ναι. Σου λέω μια κυπριακή λέξη, δίνω επιλογές και λες την ερμηνεία. Λοιπόν, τι είναι οι λοσές. Λοσές. Λάβδο μικρό, δύο σίγμα, γιώτα έψιλο σίγμα. Λοσές. Τι είναι? Είναι τα άγρια χόρτα? Είναι οι βομολοχίες? Είναι η ραγδαία η βροχή που πέφτει έτσι? Ή τα κοπλιμέντα? Το πρώτο. Τα άγρια χόρτα. Ναι. Την κάμερα σου. Άτε ρε πάλι. Εβιάστηκες γι' αυτό. Θες να έχω μια επιλογή? Ναι. Άτε, φύγε τα άγρια χόρτα. Βομολοχίες, είναι η ραγδαία βροχή ή τα κοπλιμέντα? Λοσές. 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 Δεν ξέρω. Δεν την έχω ξανακούσει τη λέξη. Κομπλιμέντα δεν νομίζω ότι είναι. Γρήγορα, έχεις δύο δευτερόλεπτα. Το δεύτερο. Οι βομολοχίες. Ναι. Χάσαμε, δεν κουτσούσαμε καθόλου σήμερα. Είναι ραγδαία βροχή οι λοσές.
Η ραγδαία βροχή λοφθέρα. Δεν το έχω ξανακούσει. Ναι. Μα εδώ μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ξέρουμε. Ανδρέα μου, ποιο είναι ο πουλάρη. Ο πουλάρη. Με δύο λου. Με δύο λάβδα. Ο πουλάρη. Ποιο είναι. Έχει σημασία το δύο. Ναι. Είναι αυτό που έχει λεπτή φωνή. Είναι αυτό που. Ο πτηνοτρόφο. Είναι ο κυνηγό. Είναι το μικρό γαϊδουράκι. Ο πουλάρη. Το μικρό γαϊδουράκι. Μικρό γαϊδουράκι. Κοιτάξτε και εσύ γρήγορα την κάμερα σου. Έχασα ξανά. Ο πουλάρη είναι ο κυνηγό. Τι είναι. Γιατί. Πουλάρη. Μπάλλον πάει να παίξει πουλιά. Γιατί δεν είναι κυνηγό. Αυτό τι λέγεται ο πουλάρη. Έτσι λέγεται, το έχει ξανακούσει. Μάριο, τι λέει. Ο πουλάρη. Πουλιάρη. Το πρώτο τι ήταν. Τέλο πάντων. Ωραία. Λοχές. Εντάξει. Λοιπόν. Χάσαμε. Χάσαμε, δεν πειράζει. Μάθαμε όμω. Μάθαμε. Μια χαρά. Λοσέ, είπε. Λοσέ. Μαριό μου. Ναι. Έχω το δώρο μου. Έχει το δώρο σου. Και εσύ. Θα ένα... το πάρω στο σταθμό να το πάρει και εσύ στο σφαίρα να πιει ένα καφέ με το happy hour. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Κάθε πρωί 10 με 12 Μαρία Ονησηφόρου στο Σφαίρα 68. Που ακολουθεί και εσύ μετά. Έπρεπε να το κουτσίσουμε να το πούμε σωστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με χρυσή συνταγή από τη Χρυσολέφου.